Πώς είναι δυνατόν να τρέχω και να έρχομαι δεύτερη. Έρχονται να μου μιλήσουν αυτό το καμαρίνι. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το τελευταία στιγμή ακούς το σήμα και ξέρεις ότι έχεις με το ζόρι 10-12 δευτερόλεπτα. Οπότε όμως βγαίνω και πέφτω πάνω στον κεβό και τους άλλους, επειδή εγώ τρέχω, λέω, ελάτε να τρέξουμε όλοι μαζί. Πάλι τελευταία έμεινα. Γιατί φοράω τα σακούλια. Φτάσαν όλοι με 1000 και εγώ υδροκοπημένη τελευταία. Τέλος πάντων. Ελάτε να τρέξουμε όπου μπορεί ο καθένας, στους δρόμους, στις αγορές, στις πλατείες, στις εξοχές, στους διαδρόμους του Α. Όπου μπορείτε τρέξτε. Γιατί? Γιατί ξέρω εγώ, να κυνηγήσουμε λίγο το χρόνο να προλάβουμε. Υπήρχε. Είναι αυτό που λένε κάνω διάδρομο, ε, πού στον Α. Τρέχω. Αχ, γελάω μόνη μου πραγματικά, γιατί έχω γίνει ένας παπατρέχας. Όλη μέρα τρέχω. Δεν προλαβαίνω τίποτα, όλο κάτι αφήνω, όχι κάτι. Πολλά αφήνω. Όλα τα προλαβαίνεις. Όχι, δεν τα προλαβαίνω. Όλα, απλά ασθμένοντας. Είμαι ένας παπατρέχας που όλοι γκρινιάζουν γιατί όλοι κάτι θέλουν παραπάνω. Ναι. Δουλειές, προσωπικά, αυτά, αλλά δεν πειράζει. Πιάσε να δεις, έχω κουτάκι παλμία από το τρέξιμο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το περιοδικό Glamour παλιά που δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα, διοργάνωνε τότε διαγωνισμό που τρέχανε γυναίκες με τα κούνια. Και ήταν φοβερό, γιατί πηγαίνανε, σκοτωνόντουσαν, μπουρδουκλωνόντουσαν, αλλά μαθαίνανε κιόλα. Να τρέχουν, όχι απλά να περπατάμε με τα κούνια. Να τρέχουμε με τα κούνια. Να τρέχουμε και με τα κούνια. Να προλάβουμε το χρόνο. Μόνο που εγώ τα κούνια σπάνια τα φοράω εκτός από την εργασία μου πια.